τέλος καλό, όλα καλά. Μπήκαμε στο πρώτο ημίχρονο, χάσαμε κάποιες ευκαιρίες, δεν προηγηθήκαμε. Μπήκαμε το ισόπαλο από το τελευταίο ημίχρονο. Μπήκαμε δυνατά να βάλουμε πρώτη γκολ, αλλά δεχτήκαμε γκολ από αδράνειες άμυνες. Συνεχίσαμε μετά το 1-0, προσπαθήσαμε να κάνουμε ευκαιρίες. Φάρισαμε γρήγορα, κάναμε το 1-0 με τον Μπαρμπόσα. Και στο τέλος με ένα σούτ ωραίο του Άντρου Σελέβη και φύσαμε το παιχνίδι. Πώς εξηγείς ότι η ομάδα στα πρώτα τρία μάτς στο play-off δεν δείχνει την ίδια εικόνα που είχε στα τελευταία μάτς της κανονικής διάρκειας, ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο, δείχνει να έχει πρόβλημα δημιουργίας φάσεων? Είναι και επειδή σήμερα ο Απόλλωνας ήταν κλειστά, πολύ καλή άμυνα έπαιζε και δεν είχαμε αρκετούς χώρους και να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε καινούς χώρους για να βγούμε εμείς στην κόντρα να βάλουμε γκολ. Συνεχίζουμε να κοιτάξουμε τα λάθη μας, συνεχίζουμε για την Τετάρτη για το επόμενο παιχνίδι. Πες μου λίγο τη φάση που στο τέλος παραλίγο να γίνει το 2-1, τι σκέφτεσαι εκείνη τη φάση, ανήργησες άμεσα, τον έκοψες, τι σκέφτεσαι? Άμεσα, έπρεπε να βοηθήσω την ομάδα μου, έκοψα. Δεν έχει σημασία ότι ήμουν εγώ, μπορεί να βρεθεί άλλο εκεί στη θέση μου. Καθοριστική φάση, πιστεύεις τον? Πιστεύω ότι ήταν καθοριστική φάση και μετά ήρθε τον κόλλο απευθείας και κερδίσαμε. Στο πολιτήριο τι έγινε με το Σουηλέδη? Ήμασταν όλοι χαρούμενοι που ήρθε και στο τέλος τον κόλλο και συνεχίζουμε κανονικά. Κάτι τελευταίο, Γιάννη, πιστεύεις ότι ακόμα η ΑΕΚ μπορεί την πρώτη θέση, είναι στην πρώτη θέση με τον Ηρακλή μαζί, ισόβαθμη? Βλέπεις να υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων? Εννοείται πως θέλουμε την πρώτη θέση να ανακατήσουμε το πρωτάθλημα. Είμαστε αυτή τη στιγμή σε βαθμία με τον Ηρακλή και πιστεύω ότι όλοι θα κρυφθούν στο παιχνίδι εδώ στο ΑΚΑ μαζί με τον Ηρακλή, που